Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νίκο, σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αφιέρωσε αρκετές ώρες για τις συναντήσεις που είχε με τους παραγωγικούς αλλά και τους επιστημονικούς φορείς. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν γλυκόπικρη η φετινή του επίσκεψη, η οποία επίσκεψη βέβαια είναι μια συνηθισμένη επίσκεψη. Ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται την Θεσσαλονίκη λίγες ημέρες πριν από την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς. Ναι, είναι μια πολύ καθιερωμένη επίσκεψη. Εγώ θυμάμαι ακόμα και επισημίτη αυτές οι επισκέψεις γίνονταν συνήθως στο Μακεδονία Παλάς με πολύ κόσμο, ανοιχτές, παρακολουθούσαν οι δημοσιογράφοι και συνήθως διανθίζονται και από πολλές γκρίνιες, γιατί οι φορείς της πόλης τα λέγαν στον εκάστοτε πρωθυπουργό. Αυτό στο μεταξύ έχει κάπως αλλάξει, ήδη από τον Κώστα τον Καραμαλή που κάπως έκλεισε τις σκέψεις αυτές. Θυμάμαι μια αντίστοιχη περίπτωση στην πρώτη σύσκεψη που έκανε ο Κώστας Καραμαλής το 2004 με το Σουφλιά, που επίσης υπήρχε μεγάλη γκρίνια από τους Θεσσαλονίκη και το μετρό, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει μπροστά μας. Αυτό λίγο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, γίνονται πιο σημαρμένες κατά κάποιο τρόπο συναντήσεις και δεν και κακό κατά τη γνώμη μου. Απλώς σήμερα ήταν όντως μια, είχε δίκιο σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί αν αναλογιστούμε, αν θυμηθώ ας πούμε την περσινή, ήταν πάλι στον ίδιο χώρο βέβαια, αλλά με περισσότερο κόσμο. Αυτό είναι μια ευκαιρία όπου ο κομματικός μηχανισμός του κόμματος έρχεται σε κάποια επαφή με τους ανθρώπους της κυβέρνησης, έρχεται πολύ έτσι φίλοι του εκάστοτε κυβερνητικού κόμματος τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει μια διαφορετική αίσθηση όλο αυτό το πράγμα από ό,τι ήταν σήμερα. Σήμερα ήμασταν εκεί με τις μάσκες, μόνο δημοσιογράφοι, και το γλυκόπικρο είχε να κάνει και με το εξής, θα έλεγα. Έχει να κάνει και με την ουσία. Δηλαδή, είναι όντως, έτσι, ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τα θέματα της Θεσσαλονίκης. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, η τέταρτη φορά που έρχεται και συζητάει και έχει εικόνα της κατάστασης. Είναι αλήθεια ότι πέρσι τον Οκτώβριο νομίζω το κλίμα ήταν λίγο πιο βαρύ, με την έννοια ότι και ο Άστρα ακόμα ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Βέβαια. Όχι ότι βελτιώθηκε δραματικά, απλώς και μέσω της πανδημίας ο κόσμος σταμάτησε να κυκλοφορεί. Έχουμε κάποια πρόοδο. Πάντως, ό,τι αφορά τα έργα της Θεσσαλονίκης, Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω, και οι αρμόδιοι υπουργοί χθες και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Καραγιάννης, ο γενικός γραμματέας, αλλά και αυτά τα οποία ακούσαμε να λέει ο κύριος Μητσοτάκης, υπάρχει μία βελτίωση σε ό,τι αφορά τα έργα και τα θέματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, όπως είναι το μετρό, όπως είναι ο ΟΑΣΤ. Είδαμε ότι εχθές εμπλουτίστηκε ο στόλος του ΟΑΣΤ με 18 νέα λεωφορεία, με την υπόσχεση βέβαια πως στα τέλη του χρόνου να φτάσουμε τα 550. Υπάρχει μια πρόοδος σαφώς, και το είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα, αλλά έχουμε ακόμα, λέει, πολλή δουλειά να κάνουμε, γιατί πραγματικά το μεγάλο στοίχημα που είναι η καινούργια, ο διεθνής διαγωνισμός για τα λεωφορεία θα πάει 2 χρόνια. Οπότε δεν είναι κάποιο πια αυτό. Έχει βελτιωθεί σαφώς η κατάσταση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το μοντέλο που επιλέχθηκε στη Θεσσαλονίκη με την ανάθεση ενός συγκοινωνιακού κομματιού, συγκοινωνιακού έργου στα ΚΤΕΛ, θεωρείται πετυχημένο. Γι' αυτό και θα το εφαρμόσουν και στην Αθήνα. Δηλαδή, αυτό που ξεκινήσαμε στη Θεσσαλονίκη έχει κάπως ανακουφίσει την κατάσταση. Να μην κρυβόμαστε τώρα, η κατάσταση έχει ανακουφιστεί βασικά γιατί ο κόσμος δεν κυκλοφορεί. Αν ο κόσμος κυκλοφορούσε στα λεωφορεία, θα ήταν ελαφρώς βελτιωμένη, αλλά εντάξει, όχι συγκλονιστικά. Το μετρό, το μεγάλο πρόβλημα είναι τα χρονοδιαγράμματα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι θα είναι το 2023. Μένει να το δούμε αυτό, γιατί υπάρχουν και οι δικαστικές. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε και μία πρόβλεψη ότι η ύφεση τελικά θα είναι στο 7,9% και δεν θα κλείσει με 15,2%. Δεν θα είναι μεγάλη σε σχέση βέβαια με τον αριθμό της ύφεσης που ανακοινώθηκε σήμερα. Εντάξει, και εδώ ήταν γλυκό το ποτήρι, θα έλεγα, γιατί από τη μία είπε ότι το 15,2, το 15 είναι μεγάλο νούμερο και το παραδέχτηκε. Από την άλλη, για να το ισορροπήσει λίγο, είπε ότι οι υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη έχουν μεγαλύτερα ποσοστά. Η τριγύρω μας δηλαδή και για τη Γαλλία, και να φέρει και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στην Ισπανία, που επλήγησαν βέβαια από τον κορονοϊό πολύ περισσότερο από ότι εμείς. Και εντάξει, έκανε αυτή την πρόβλεψη, μένει να δούμε πώς θα την, αν θα επιβεβαιωθεί. Τώρα το βασικό είναι τι θα πει, τι μέρα θα ανακοινώσει την άλλη
το άλλο Σάββατο θα δει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό για ελαφρύνσεις, φόρο ελαφρύνσεις, κάποιες πληρωμές που θα ανασταλούν. Το καλό είναι, από ό,τι βλέπουμε και από τις δηλώσεις, ότι υπάρχει ένα μαξιλαράκι που είναι πάνω από 35 δις. Το είπε ότι έχουμε εφεδρίες άλλωστε. Μπράβο, ναι. Και αυτό είπε καλά σήμερα, ότι έχουμε εφεδρίες και πολεμοφόδια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, που εντάξει, να μην μεγαλοποιούμε κιόλας, είναι παντού. Δηλαδή δεν είναι για ένα της Ελλάδας πρόβλημα, είναι σε όλο τον κόσμο, η ύφεση είναι μεγάλη. Από στην Ελλάδα το επιπλέον κακό που μας βαρύνει είναι ότι προερχόμαστε από μια δεκαετή τρομακτική δημοσιονομική ύφεση και κρίση που είναι στις πλάτες του κόσμου. Μάλιστα. Νίκος, ευχαριστώ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο στις 12 του Σεπτέμβρη, στην καθιερωμένη ομιλία του, όχι στην ΔΕΘ, αλλά στο Θεσσαλονίκη Χελέξπο Φόρουμ. Να είστε καλά.